λοιπόν έστω ότι στην αγορά γεωργικών προϊόντων που είναι τελείως ανταγωνιστική και βρίσκεται σε ισορροπία παρατηρείται πρόοδος της καινοτομία. Οπότε έχουμε μια συγκεκριμένη, συγκεκριμένη αγορά, την αγορά των γεωργικών προϊόντων η οποία αγορά είναι τελείως ανταγωνιστική άρα θα έχουμε και καμπύλη αγοραίας ζήτησης και καμπύλη αγορέίας προσφοράς. Λίγο προσοχή σε ένα μονοπωλιακό πλαίσιο δεν υπάρχει ε, καμπύλη προσφορά, οπότε πάμε σε τελείω διαφορετική ανάλυση. Εδώ θα πάμε σε μια φυσιολογική ανάλυση: καμπύλη ζήτηση, καμπύλη προσφορά. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή αυτή η αγορά βρίσκεται σε ισορροπία, δηλαδή έχει διαμορφωθεί μια τιμούλα, στην οποία τιμούλα QD ίσον QS, ζητούμενη ποσότητα, ισούται με προσφερόμενη ποσότητα. Και ξαφνικά στη συγκεκριμένη οικονομία παρατηρείται πρόοδο τη καινοτομία ω αποτέλεσμα αυτής της προόδου ε, είναι η βελτίωση της τεχνολογίας παραγωγής. Οπότε παιδιά αυτά τα δύο πραγματάκια πρόοδος καινοτομίας βελτίωση, αλλαγή, μεταβολή της τεχνολογίας είναι ξεκάθαρα προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς. Η προσφορά θα αλλάξει η καμπύλη supply η καμπύλη προσφοράς θα αλλάξει θέση θα μετατοπιστεί γιατί αλλάζει ένα συγκεκριμένο προσδιοριστικό παράγοντα προσφορά που μετατοπίζει την supply, την καμπύλη προσφορά. Ε, Αυτό ο προσδιοριστικό παράγοντα είναι η τεχνολογία, ε, οι μεταβολέ στην τεχνολογία, η βελτίωση και η χειροτέρευση τη τεχνολογία αλλάζουν θέση την καμπύλη προσφορά. Προσδιοριστικό παράγοντα προσφορά, παράγοντα που μετατοπίζει τη supply. Ποιο η τεχνολογία παραγωγή ή πιο συγκεκριμένα οι μεταβολέ τη τεχνολογία παραγωγή. Άρα, προσδιοριστικός παράγοντας προσδιοριστικός παράγοντας προσφοράς οπότε την supply πρέπει να πειράξουμε και αφήνουμε στην ισχύα της την demand, την καμπύλη ζήτηση. η τεχνολογία ε. ή πιο συγκεκριμένα είπαμε μεταβολέ στα της τεχνολογίας λοιπόν, Οπότε, οπότε έχοντα την προπόθεση ότι όλα τα άλλα παραμένουν αμετάβλητα, ποιο θα μετατοπιστεί, ποια καμπύλη, νομίζω το εξηγήσαμε γρήγορα γρήγορα. Η καμπύλη προσφορά. Ε, όταν αλλάζει η τεχνολογία, μεταβάλλεται η τεχνολογία, είτε θετικά βελτιώνεται είτε χειροτερεύει, αλλάζει η προσφορά. Και επειδή έχουμε μια καλή κατάσταση εδώ για τι επιχειρήσει, για του παραγωγού, βελτίωση τη τεχνολογία, αυτό μειώνει τα κόστη παραγωγή και όταν μειώνει τα κόστη παραγωγή, τότε περισσότεροι παραγωγή μπορούν να μπουν στο παιχνίδι και να προσφέρουν προϊόν, είτε οι ήδη υπάρχοντε παραγωγή προσφέρουν πλέον περισσότερο, του να προσφέρουν περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια αύξηση τη προσφορά όταν ευελτιώνει η τεχνολογία, αυξάνεται η προσφορά και όταν αυξάνεται η προσφορά θα πρέπει να μετατοπιστεί η καμπύλη προσφορά προ τα κάτω και δεξιά. Προ τα κάτω και δεξιά είναι η αύξηση. Τη προσφορά. Λοιπόν, και θέλουμε να δούμε μετά τι θα πάθει η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. Λοιπόν, οπότε, 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 οπότε να πάμε αμέσως δίπλα και να φτιάξουμε την εν λόγω αγορά. Να την φτιάξουμε με μία supply και μία demand. Λοιπόν, οπότε, τιμούλα, ποσότητα, QDQS, supply, καμπύλη προσφοράς, καμπύλη ζήτησης, πριν την αλλαγή στα της τεχνολογίας βρισκόμουν εδώ αρχικό σημείο ισορροπίας ε1 το οποίο αρχικό σημείο ισορροπίας μου έδινε μια αρχική τιμή ισορροπίας και μια αρχική ποσότητα ισορροπίας λοιπόν οπότε σημείο ε1 αρχικό σημείο ισορροπίας λοιπόν να το γράψουμε και πιο έντονα εδώ πέρα αυτό είναι το σημείο ε1 equilibrium 1 αρχικό σημείο ισορροπίας. Και ξαφνικά, εξαφνικά αλλάζουν τα της τεχνολογίας, υπάρχει μία πρόοδος της καινοτομίας, η οποία τι κάνει, τι κάνει παιδιά, αυξάνει, αυξάνει την προσφορά. Άρα πλέον πάμε σε μία καινούργια καμπύλη supply, εστόνος, και πάμε σε ένα καινούργιο σημείο ισορροπίας, ε2. Οπότε αυτό είναι μία αύξηση της προσφοράς, Αύξηση προσφορά λόγω βελτίωση τεχνολογίας τεχνολογία, η οποία αύξηση τη προσφορά θα μα πάει σε ένα καινούριο σημείο ισορροπία ε2 και σε μια καινούρια τιμή ισορροπία και σε μια καινούρια ποσότητα ισορροπία. Οπότε, ε2, παιδιά, α το βάλουμε και αυτό με κίτρινο, ε2, είναι το τελικό σημείο ισορροπία και είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάθει η τιμή και οι ποσότητα ισορροπία βλέποντα άξονε. Αυτό είναι το τελικό σημείο ισορροπία. Λοιπόν, τι βλέπουμε, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι αυτή η αύξηση της προσφοράς μείωσε τη τιμή ισορροπία και αύξησε την ποσότητα ισορροπία. Λοιπόν, οπότε πάμε λίγο να δούμε τα κενά. Η ποσότητα, ποσότητα ισορροπία θα αυξηθεί ενώ η τιμή ισορροπία θα μειωθεί. Άρα, η τιμή ισορροπία μειώνεται. Είμαστε εδώ. Α, τα ίδια είναι εδώ, αυξάνεται η ποσότητα ισορροπία, οπότε μα μένει ένα τελευταίο κενό. Θέλουμε να δούμε στην όλη αυτή εδώ κατάσταση τι θα πάθουν τα έσοδα των αγροτών. Έχοντα κατά νου τα έσοδα των αγροτών, έχοντα κατά νου ότι η ζήτηση, η ζήτηση γεωργικών προϊόντων είναι ανελαστική. Λοιπόν, για να πάρουμε αυτή την πληροφορία και να γράψουμε αμέσω στην επόμενη διαφάνεια όταν η ζήτηση είναι ανελαστική, όταν η ζήτηση ενός προϊόντος είναι ανελαστική, τότε τα συνολικά έσοδα, Προ προς την ίδια κατεύθυνση προς την ίδια κατεύθυνση σε σχέση με την όποια μεταβολή της τιμής. ανεβαίνει η τιμή, θα ανέβουν, θα ανέβουν τα συνολικά έσοδα. Πέφτει η τιμή, θα πέσουν, θα πέσουν τα συνολικά έσοδα. Πότε όταν έχουμε να κάνουμε με ένα προϊόν το οποίο η ζήτηση είναι ανελαστική, τότε τα συνολικά έσοδα θα μεταβληθούν προς την ίδια κατεύθυνση που έχει μεταβληθεί η τιμή. Λοιπόν, οπότε στο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο σενάριο, έχουμε, τι έχουμε στο συγκεκριμένο σενάριο, έχουμε μία πτώση της τιμής, οπότε αφού έχουμε ανελαστική ζήτηση προς την ίδια κατεύθυνση και οι μεταβολές του συνολικού εσόδου θα πέσουν και τα συνολικά έσοδα, γιατί σε ένα τέτοιο σενάριο, παιδιά, αν θέλουμε πολύ γρήγορα να το δούμε, τα φάρει on price EBQ. Προσέξτε, σε ένα σενάριο ανελαστική κατάσταση θα πέσει η τιμούλα. Αναμένουμε άνοδο τη ζητούμενη ποσότητα, αλλά αυτή η άνοδο τη ζητούμενη ποσότητα θα είναι ασθενική. Θα είναι μικρότερη σε σχέση με την πτώση τη τιμή. Οπότε το ταφάρ δέχεται δύο αντίθετε, τα λέγαμε, επιδράσει. Δέχεται μια πτωτική επίδραση, βλέπετε εδώ πέρα, και μια αυξητική επίδραση. Ποια από αυτέ τι δύο επιδράσει θα υπερισχύσει η πιο ισχυρή που είναι το προστακάτο. τα κάτω οπότε και το ταφάρο θα φύγει προς τα κάτω λοιπόν, να το, αυτό είναι παιδιά το σενάριο εδώ πέρα οπότε είδαμε μια πτώση της τιμή, η οποία πτώση της τιμής θα μειώσει, θα ρίξει προς τα κάτω ε, τα έσοδα γιατί, ξαναλέω, γιατί, γιατί, γιατί η ζήτηση είναι ανελαστική αν ήταν ελαστική θα λέγαμε ότι θα αυξηθούν ε, τα ταφάρ σε μια πτώση τη τιμή, εκεί είναι προ την αντίθετη κατεύθυνση. Λοιπόν, οπότε σωστό, 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 εδώ πέρα εν τέλει είναι το α ε? στο ερώτημα β5. Οπότε έχουμε μια αγορά σε ισορροπία, έχουμε μια βελτίωση τη τεχνολογία που μετατοπίζει την supply προ τα κάτω και δεξιά, έχουμε μια αύξηση τη προσφορά, ε, καινούριο σημείο ισορροπία, μικρότερη τιμή ισορροπία, μεγαλύτερη ε, ποσότητα ισορροπία και τα συνολικά έσοδα θα πέσουν γιατί η ζήτηση είναι ανελαστική και όταν η ζήτηση είναι ανελαστική τα συνολικά έσοδα μεταβάλλονται προ την ίδια κατεύθυνση με τι μεταβολέ τη τιμή. Εδώ έπεσε η τιμή, άρα θα πέσουν και τα συνολικά έσοδα. Λοιπόν, ερώτηση, ερώτηση Β5, παιδιά, σωστή απάντηση, η απάντηση Α.